Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά που φτάνουν στην πυροσβεστική υπηρεσία με αντικείμενο ενημέρωσης πυρκαγιά σε κάδους. Το φαινόμενο οφείλεται έντονα στις τάχτες που μαζί με τα πυρακτωμένα κάρβουνα καταλήγουν στους κάδους αποδημώτες και που μέσα σε λίγα λεπτά μαζί με τα άλλα απορρίμματα γίνονται παρανάλωμα του πυρός, βάζοντας σε περιπέτειες την πυροσβεστική υπηρεσία και σε κίνδυνο ολόκληρες γειτονιές. Το φαινόμενο έχει παρατηρηθεί και σε κάδους που εναποθέτουν στάχτες και μαζί κάρβουνα και επιχειρήσεις εστίασης που αδειάζουν τις ψισταριές τους. Τα στοιχεία μας δείχνουν λοιπόν ότι πολλοί συμπολίτες μας κάνουν απόρριψη υπολοιμάτων τζακιών στους κάδους των Δήμων, με αποτέλεσμα να μην έχει ολοκληρωθεί η καύση στα υπολείμματα που αφήνουν τα τζάκια, με αποτέλεσμα να έχουμε έναρξη πυρκαγιών στους κάδους και να καταστρέφεται δημόσια περιουσία που είναι η κάδη του Δήμου και να δημιουργείται ένα σοβαρό πρόβλημα, διότι έχουμε μεγάλο αριθμό και μια συχνότητα σε αυτές τις ενάρξεις πυρκαγιών. Έχουν εντοπιστεί κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες δεν προσέχουν και πετάνε μαζί με τα απόβλητά τους και στάχτη μαζί με κάρβουνα και καταστρέφονται οι κάδοι. Έχουν πάρει φωτιά κάπως οι κάδοι. Το θέμα έχει προβληματίσει και την υπηρεσία καθαριότητας με την επισήμανση ότι εκτός από τους κινδύνους που προκύπτουν, οι κάδοι είναι περιουσία των δημοτών, συχνά αρκετά δαπανηρό να αντικατασταθούν σε μεγάλη έκταση. Οι κάδοι είναι περιουσία και είναι περιουσία των δημοτών και ο κάθενας στοιχίζει πάνω από 150 ευρώ περίπου. Επομένως, θα πρέπει να έχουμε μια περισσότερη, μεγαλύτερη προσοχή. Να είναι ιδιαίτερα προσεκτική. Οτιδήποτε κάνουμε απόρριψη στους κάδους απορριμμάτων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η καύση, να είναι σβησμένο τελείως και πολύ καλά, για να μην προκαλούνται ζημιές. Την ίδια επικινδυνότητα, όπως δήλωσε ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κρήτης Νίκος Λαγουδάκης, κρύβουν και οι πυρκαγιές σε καμινάδες τζακιών, που είναι επίσης αρκετά συχνές και φέτος το χειμώνα και οφείλονται κυρίως στην κακή συντήρησή τους από την πλευρά των ιδιοκτητών. Όπως γνωρίζουμε όλοι, τα τζάκια πρέπει να έχουν μια περιοδική συντήρηση. Μια περιοδική συντήρηση τι σημαίνει? Ότι πρέπει αναδιαστήματα που γνωρίζουν αυτοί που είναι υπεύθυνοι και τεχνικοί για να καθαρίζουν τα τζάκια, πρέπει οι καμινάδες να καθαρίζονται. Οι καμινάδες των τζακιών είναι πολύ επικίνδυνες πυρκαγιές, μπορούν να καταστρέψουν όλο το σπίτι και να μεταδοθεί η φωτιά πολύ ταχύτατα. Ο κύριος Λαγουδάκης ζήτησε την προσοχή των πολιτών που ζεσταίνουν τα σπίτια τους με τη χρήση τζακιού και ξυλόσωμας, καθώς όπως εξήγησε, η πλημελή συντήρηση μπορεί να δημιουργήσει πυρκαγιές που δύναται να απειλήσουν μέχρι και τις κατοικίες. Να κάνουν καθαρισμούς στις καμινάδες των τζακιών τους, να προσέχουν, διότι μπορεί να προκαλέσουν ζημιά και στην ιδιοκτησία τη δική τους, αλλά και στον γειτόνων τους που δεν φταίνε σε τίποτα.